Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Πλανητικά είστε στην καλύτερη σας φάση. Αυτό οφείλεται στον επαγγελματικό σας τομέα. Από την άλλη όμως πρέπει να φουγκραστείτε τα θέλω. Μικρά παραπονάκια έρχονται στην επιφάνεια και σας προβληματίζουν. Αφήστε το σύμπαν να σας βοηθήσει για να βρείτε παρέα τις λύσεις. Ταύρος. Έντονη θα είναι η ερωτική σας διάθεση σήμερα, αγαπητά μου ταυράκια. Τουλάχιστον έχετε καταφέρει να βγείτε νικητές στα επαγγελματικά θέματα και να γοητεύσετε και τον ερωτικό σας σύντροφο. Η εύνοια των πλανητών είναι με το μέρος σας, με εσάς νικητές στην αρένα της ζωής. Προσοχή όμως σε μικροατυχήματα και γενικά προσέχετε λίγο την οδήγηση. Δίδυμος. Πάρα πολύ τρέξιμο σε όλους τους τομείς σας, εργασία, ψώνια και έντοση παντός τύπου, σας πιάνει λίγο προετοίμαστος. Χαλαρώστε φίλοι μου, έχετε περάσει πολύ πιο δύσκολα, αυτό οφείλεται ότι φορτώσετε πολύ το πρόγραμμά σας. Από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με φίλους και με αγαπημένα πρόσωπα στον προσωπικό σας όμως χώρο. Αυτό οφείλεται και στην όψη του Κρόνου αυτή η εγρήγορση, που αποχωρεί σιγά σιγά από το ζώδιό σας, σας αποδεσμεύει και επιτέλους θα ανασάνετε κι εσείς. Και πάμε στα καρκινάκια μου. Η υπευθυνότητά σας σήμερα είναι ακαταμάχητη, αγαπητοί μου φίλοι. Εργασιοθεραπεία έχει πέσει τον τελευταίο καιρό σε εσάς. Αλλά έχετε και καλές απολαβές. Επομένως, μην γκρινιάζετε, μην έχετε αυτό το κακό συνήθειο. Σήμερα είναι πολύ καλή μέρα για να δώσετε λίγο σημασία σε οικογένεια, φίλους, αλλά φυσικά και στον έρωτα. Τα καλύτερα είναι καθοδόν. Και πάμε στο Λέον. Πολλές σκέψεις σήμερα στον επαγγελματικό τομέα παίρνουν σάρκα και οστά. Έχετε βάλει πλάνο να κατακτήσετε την κορυφή και η μέρα σας βοηθά να το πετύχετε. Εξάλλου από τα Χριστούγεννα και μετά θα είστε στην καλύτερη φάση της ζωής σας. Οι αλλαγές αυτές τονώνουν το ηθικό σας και γεμίζουν την τσέπη σας. Και πάμε στην Παρθένο. Δυνατή σημερινή ημέρα με πάρα πολύ κούραση, αλλά σας βρίσκει πολύ χαρούμενους, μιας και η διάθεσή σας είναι στα ύψη. Είδατε τι κάνει ο έρωτας. Μπορεί να κουραστήκα τον τελευταίο καιρό, αλλά σας τα έδωσε όλα απλόχερα το σύμπαν. Επιτυχίες παντός τύπου σήμερα, καλή μου φίλη, και καλή ερωτική ή φιλική συνάντηση, σας ευνοεί και σας χαλαρώνει. Και περνάμε στα φιλαράκια μου τους ζυγούς. Ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε τα προσωπικά σας θέλω με ήρεμο τρόπο. Τον τελευταίο καιρό η νευρικότητά σας είναι στο ζενίθ, μιας και ο Άρης, ο πολέμαρχος, βρίσκεται στο ζώδιό σας. Έχετε εύνοια και η τύχη σας αλλάζει, αλλά αλλάξτε λίγο τον τρόπο σκέψης και ηρεμήστε λίγο. Η επιτυχία είναι δεδομένη, δώστε προτεραιότητα σήμερα στον ερωτικό σας τομέα. Και πάμε στο Σκορπιό. Το έντονο παρασκήνιο αλλά και η αρνητική ενέργεια των γύρω σας σας προβληματίζει και σας αλλάζει τη διάθεση. Δώστε έμφαση στα εργασιακά ζητήματα και τα οικονομικά και είναι καλό να ξεκουραστείτε γιατί το έχετε πραγματικά ανάγκη, μιας και τον τελευταίο καιρό αναγκαστήκατε να ασχοληθείτε πάρα πολύ με ζητήματα τρίτων. Πρέπει να κοιτάξετε λίγο τα προσωπικά ατομικά θέλω Σκορπιοί για να μπορέσετε να έχετε αυτή την επιτυχία που τόσο πολύ αποζητάτε. Και πάμε στα τοξοτάκια μου. Η θετική σας ενέργεια σας βοηθά να βρείτε λύσεις σε πρακτικά θέματα σπιτιού και οικογένειας. Αν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι ή κάποια αγορά, είναι καλό να το τρενάρετε λίγο και να το αφήσετε από το νέο έτος. Υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε εκτός προϋπολογισμού. Μεγάλη βοήθεια από φίλους, αλλά και από τον ερωτικό σας σύντροφο. Και περνάμε στα εγωκεράκια μας. Λοιπόν, για σας εγωκεράκια μου έρχονται καλύτερες μέρες, αλλά και η σημερινή είναι καλή. Πρέπει να δώσετε πολλή ενέργεια σε θέματα οικογενειακά, τα οποία όλοι μαζί θα βρούμε και τη λύση. Το εργασιακό κομμάτι σας είναι στα καλύτερά του. Τώρα πρέπει να ξεκουραστείτε όμως και λιγάκι. Προσοχή, αυτό που λέω σε ιώσεις ή περιμένουμε και τον Κρόνο να μπει στο ζώδιό σας, κάποια αλλαγή θα γίνει. Ο έρωτας και η φιλία σήμερα θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε, αλλά προσοχή στις έντονες συζητήσεις. Και περνάμε στους φίλους μας υδροχόους. Με εφηβική διάθεση και με το οξύ σας πνεύμα πετυχαίνετε δύσκολους στόχους, μιας και έχετε την εύνοια των πλανητών σύμμαχό σας. Προτιμήστε σήμερα να απομονωθείτε λίγο για να σκεφτείτε πολύ καλά θέματα κληρονομικά, κοινή περιουσία, δάνεια κτλ. Ο έρωτας είναι κοντά σας, σας στηρίζει, αλλά θα πρέπει κι εσείς όμως να αφουγκραστείτε λίγο τα δικά του θέλω. Και πάμε στα ψαράκια μου. Δώστε προτεραιότητα, μιας και η μέρα το ευνοεί, στον εργασιακό τομέα. Με καθαρό μυαλό πάντα πετυχαίνετε δύσκολους στόχους. Από το μεσημέρι και μετά βρίσκετε λύσεις σε εργασιακά θέματα αλλά και οικονομικά. Μόλις ξεμπερδέψετε μπορείτε να απολαύσετε χαλαρές στιγμές με φίλους ή τον ερωτικό σύντροφο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.